Για μας η αντιμετώπιση του παραεμπορίου ξεκινάει από τις πύλες εισόδου. Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Ταμπουλίδης, ο οποίος αμέσως μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, επισκέφθηκε και το τελωνείο του Προμαχώνα, προκειμένου να επικοινωνήσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου επί τόπου και να διαπιστώσει η διεισόμαση την κατάσταση που υπάρχει στο τελωνείο. Για μας, προφανώς, η αντιμετώπιση του παρεμπορίου ξεκινάει από τις πύλες εισόδου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εντείνουμε τους ελέγχους στην εσωτερική αγορά, στα πλαίσια ενός ανοιχτού, μιας ανοιχτής ευρωπαϊκής αγοράς και στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτή. Χρειάζεται μια αισθητή αναβάθμιση των υποδομών. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του κράτους να έχει κοινό πρόσωπο, κυρίως όταν πρόκειται για τις πύλες εισόδου στη χώρα. Πιστεύω ότι είμαστε στην ίδια κατεύθυνση και σύντομα θα βρούμε τους ρυθμούς εκείνους που απαιτούνται, προκειμένου να γίνουν αντίστοιχες αναβαθμίσεις. Ο κύριος Ταμπουλίδης ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ερωτηθείς για το προσωπικό που θα πραγματοποιεί τους ελέγχους, τόνισε πως υπάρχει διυπηρεσιακή συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών. Θα αυξηθούν αυτοί οι έλεγχοι εδώ στην περιοχή μας? Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε φάση που αναδιοργανώνουμε τις υπηρεσίες. Έτσι κι αλλιώς στην περιοχή διενεργούνται έλεγχοι. Προφανώς θα δείτε περισσότερο εντατικοποίηση αυτών και περισσότερα τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρουν οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Προσωπικό υπάρχει? Υπάρχει διυπηρεσιακή συνεργασία που αυξάνει και το προσωπικό στους ελέγχους που πραγματοποιούνται. Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συνόδευαν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ερών Χρήστος Μέγκλας και ο Αντιδήμαρχος Συνδικής Παναγιώτης Αβίδης. Ήρθαμε εδώ να δούμε και όλη την πραγματική κατάσταση. Όλα χρήζουν αναβάθμισης και οργάνωσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε πίσω. Αυτό είναι δεδομένο και η προσπάθεια είναι την επόμενη φορά που θα σας μιλήσουμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Εδόθη υπόσχεση από τον Γενικό Γραμματέα ότι θα προσπαθήσει η είσοδο τη χώρα που εισέρχονται τουλάχιστον 5.300.000 ετησίως που εισέρχονται και άλλοι τόσοι εξέρχονται να γίνει όμορφη και όταν μπαίνει κάποιο στη χώρα να λέει ότι μπήκε σε μια χώρα ευρωπαϊκή. Τα αιτήματα ήταν διάφορα. Και να παταχθεί το παρεμπόριο και το σκάνερ να αγοραστεί καινούργιο και να μπει στη γραμμή εισόδου και όχι να είναι σε αποθήκες και δεν μπορείς να το βρεις. Για έλεγχος να γίνεται καθημερινά και να είναι όμορφη η είσοδος για να ευχαριστούνται οι τουρίστες που έρχονται και να χαίρονται όταν μπαίνουν στην Ελλάδα. Όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπει τάξη σε αυτό το χώρο. Να σας πω μόνο ότι από το βενζινάδικο ή από τα διόδια μέχρι εδώ εμπλέκονται τρεις υπηρεσίες, είναι τραγελαφικό. Εγνατία μου λέει ένας, περιφέρεια μου λέει άλλος, αποκεντρωμένη μου λέει άλλος. Εγώ θα σας πω μόνο ότι σαν Δήμος, αν δείτε τριγύρω, η ΚΑΔΗ είναι δική μας. Υπάρχει μεν εδώ εργολάβος που καθαρίζει το χώρο, αλλά η αποκομιδή γίνεται από εμάς. Γιατί δεν είναι υποχρεωσή μας, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Εδώ δίπλα στα φορολόγητα είναι υποχρεωσή μας, έχουμε κάδους. Οπότε αναλάβαμε και την αποκομιδή εδώ. Όλοι συμφωνήσαμε ότι σήμερα ο Προμαχώνας είναι η μεγαλύτερη πύλη εισόδου της χώρας μας και πρέπει επιτέλους να αναβαθμιστεί. Δεν μπορεί να μπαίνει άλλος μέσα στην Ελλάδα για να μην έχει σημαίες, να βλέπετε αυτό το χάλι. Ήρθε ένας ιδιώτης άνθρωπος εδώ στο κτίριο του ΕΟΤ και επένδυσε τα χρήματά του. Αναβάθμισε λίγο το χώρο. Αν δείτε τριγύρω σας το τι γίνεται, είναι γελίο. Και οπότε είπαμε πρέπει να έρθουμε να βάλουμε κάποια στιγμή τάξη στο χώρο αυτό.